Πάω λοιπόν να καλημερίσω τώρα τον αρχιφύλακα των φυλακών Κομωτινής, τον κύριο Αντώνη Παπαδόπουλο. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπαδόπουλε που είστε εδώ σήμερα και δεχτήκατε να μας μιλήσετε για όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν τόσο φρονιστικό ίδρυμα εκεί στην Κομωτινή, αλλά και γενικότερα το σοφρονιστικό σύστημα στην Ελλάδα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν ξέρω, δεν πουλάει, δεν το αγγίζει πολύ η επικαιρότητα. Προφανώς δεν πουλάει, γιατί εντάξει, είμαστε μια κλειστή κοινωνία μέσα στις φυλακές και νομίζω ότι βάζουμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, γιατί πραγματικά θέλω να ακούσω πώς ακριβώς λειτουργεί η κατάσταση εκεί σε εσάς, διότι μέσα από αυτήν την έκθεση που εχθές τα στοιχεία τα παρέθεσα σε συνομιλία μου και με κάποιον άλλον υπάλληλο από άλλο σοφρονιστικό ίδρυμα, εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι στην Κομωτινή υπάρχει περίοδος όπου έχετε 172% πληρότητα, μια έχει που λάθος. Οι 166 θέσεις μπορούν να γίνουν 280. Είναι λάθος τα στοιχεία. Mm-hmm. Έχουμε φτάσει το μέγιστο 418 άτομα. Που σημαίνει μιλάμε πολύ, πολύ 300, μεγαλύτερο ποσοστό. Για 300% επάνω. Αυτό που είπατε ήταν, θα ήταν ευχής έργο να είχαμε 280 και 260. Σήμερα που μιλάμε μάλιστα. Έχω 330. Φοβερό, είναι σχεδόν τριπλάσιο. Είπατε μια κουβέντα την οποία είπε ο Ντοστογεύσκη, ότι ο πολιτισμός μιας χώρας φαίνεται και από το επίπεδο της διαβίωσης των κρατουμένων. Σωστά. Δεν θα πω πολλά. Θα πω ότι σε ένα θάλαμο εδώ πέρα στην Κομωτινή, ο οποίος είναι για το μέγιστο αριθμό των 8 ατόμων, έχουν φιλοξενηθεί και 54 άτομα. Αν αυτό σας λέει κάτι. Φυσικά μου λέει πολλά και θα έπρεπε να λέει και στους αρμόδιους που ενδεχομένως ακούνε αυτή τη στιγμή. Προφανώς είμαστε λίγο μακριά από το κέντρο αποφάσεων. Δεν ξέρω, θα ήταν πολύ, πολύ καλό κάποιος να δείτε τους στατιστικούς πίνακες που βγάζει ανά 15ήμερο η Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής με τη χωρητικότητα και την πληρότητα των καταστημάτων. Προφανώς, επειδή είμαστε πιο μακριά, είμαστε και πιο γεμάτοι. Παράπονο είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων πρέπει να το κάνω. Σωστά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω και να μου πείτε έτσι πρακτικά πλέον πώς διεξάγεται, πώς λειτουργεί η καθημερινότητα με όλο αυτό τον υπερπληθυσμό. Γιατί γνωρίζω ότι εκεί υπάρχει και υποεπάνδρωση, δηλαδή και το προσωπικό δεν φτάνει. Τίθεται θέμα ασφαλείας. Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω. Το ένα κομμάτι είναι ο υπερπληθυσμός. Το άλλο κομμάτι είναι η υποσταλέχωση. Πρέπει να πάμε στο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι σοφρονισμός δεν γίνεται. Για να γίνει σοφρονισμός χρειάζονται πάρα πολλές τομές και πάρα πολλές δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν. Πρέπει να πέσουν χρήματα. Για να γίνει σοφρονισμός πρέπει να μπουν ειδικοί επιστήμονες μέσα στα καταστήματα, οι οποίοι θα παραλάβουν τους κρατούμενους και με τις γνώσεις και την επιστημονιοσύνησή τους θα τους καθοδηγήσουν στο να γίνουν κομμάτι της υγιούς κοινωνίας, μέσα σε εισαγωγικά αυτό. Θέλω σε αυτό το σημείο, γιατί είναι πολύ πολύ σωστό το σημείο και μου δώσατε έτσι ένα πολύ ωραίο έναυσμα, να συζητήσουμε μαζί, μάλλον να δούμε μαζί πώς διεξάγεται η κράτηση στις φυλακές της Νορβηγίας. Εκεί λοιπόν συμβαίνει αυτό που λέτε. Έχετε δει το ντοκιμαντέρ του από το Netflix, Μάλιστα. Επίσης, θέλω να το πούμε έτσι λίγο, να το ακούσουν και οι ακροατές, γιατί αυτό που συμβαίνει εκεί είναι ότι οι φυλακές δίνουν τη δυνατότητα στον κρατούμενο, ο οποίος έχει χάσει έτσι κι αλλιώς την ελευθερία του και γι' αυτό... Να επανενταχθεί. Ζει μια ζωή μέσα στις φυλακές που είναι περίπου ίδια, χωρίς πολύ μεγάλες αποκλίσεις, από τη ζωή που θα ζήσει μετά. Ακριβώς. Και μάλιστα η Νορβηγία παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό υποτροπιασμού των πρώην καταδίκων με ποσοστό 20%. Στη συγκεκριμένη φυλακή το ποσοστό επανένταξης είναι το 95%. Αλλά δείτε τη διαφορά που υπάρχει. Σε μια φυλακή με κτηριακές εγκαταστάσεις που μπορούν να φιλοξενηθούν 200 άτομα, φιλοξενούνται 200 άτομα. Το προσωπικό είναι 350 άτομα. Όπως καταλαβαίνετε, η αναλογία είναι σχεδόν 2 υπάλληλοι για έναν κρατούμενο.
Και το σημαντικότερο, ότι το κατακεφαλήν, αυτά που ξοδεύει η νορβηγική κυβέρνηση για τον κάθε κρατούμενο για να επανενταχθεί στην κοινωνία, είναι γύρω σε 155.000 ευρώ το χρόνο. Είναι ποσά αδιανόητα για την ελληνική πραγματικότητα. Είναι αδιανόητα. Είναι ένα πείραμα το οποίο ναι μεν είναι επιτυχημένο, αλλά πρέπει, φυσικά και δεν ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Είναι ένα πρότυπο η κοινή φυλακή της Νορβηγίας. Και θα ήταν ευχής έργο να γίνει μια φυλακή ανάλογη και στη φυλακή της, σε μια φυλακή στην Ελλάδα, με τις προοπτικές και τις συνθήκες της Νορβηγίας. Και να μην μιλήσουμε βέβαια για τη Σουηδία, όπου η κυβέρνηση σχεδιάζει να κλείσει φυλακές, γιατί δεν υπάρχουν τόσοι κρατούμενοι. Εμείς κάνουμε εγκαίνια καινούριων φυλακών. Και δεν μας φτάνουν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν μας φτάνουν οι φυλακές, γιατί στην Ελλάδα? Πρώτα-πρώτα οι ποινές είναι εξοντοτικές. Εφταστώ σας το λέω, όταν η μεγαλύτερη ποινή στη Σουηδία και στην Νορβηγία και στις χώρες τις σκανδιναβικές είναι τα 10-15 χρόνια έκτησης, μπείτε στον κόπο να συγκρίνετε τις ισόβιες καθήρξεις που υπάρχουν στην Ελλάδα με άλλες χώρες της Ευρώπης. Είναι πολλαπλάσιες και για αδικήματα τα οποία θα μπορούσαν να τιμωρηθούν με άλλες ποινές. Δεν θέλω γιατί να τώρα ξέρετε, σας διακόπτω λίγο, γιατί τώρα που μας ακούν, ας πούμε, οι ακροατές και οι ακροάτριες θα πούνε, κύριε Γαλανάκη, όταν ο άλλος, ας πούμε, διαπράττει φόνο, βιάζει, τι πρέπει να του κάνουμε, να τον αφήσουμε να κυκλοφορεί ελεύθερος? Φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι. Εφταστώ σας το λέω, φυσικά και όχι. Αλλά το σύστημα δεν πρέπει να είναι αποκλειστικά τιμωρητικό. Η μεγαλύτερη τιμωρία από την στέρηση της ελευθερίας δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα, όταν θα μπει κάποιος μέσα για κάποια παράβαση που έχει κάνει, δεν είναι μόνο ο βιασμός και η ανθρωποκτονία. Νομίζω ότι αυτά τα ξεχωρίζει ο ποινικός κώδικας και σαν εγκλήματα τα οποία πρέπει να τιμωρηθούν όντως. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες ποινές για άλλα εγκλήματα ή τα οικονομικά εγκλήματα, π.χ. Η μεταφορά μεταναστών, π.χ. Ξέρετε τι ποινές παίρνουν αυτοί οι οποίοι κάνουν μια μεταφορά μεταναστών από τα σύνορα προς την εδώ χώρα? 25 χρόνια κάθεξη, 30 χρόνια κάθεξη, 500 χρόνια κάθεξη. Καταλαβαίνω. Επίσης, ξέρετε τι θέλω να συζητήσουμε σε σχέση όμως τώρα με αυτό? Διότι συζητήσαμε κάποια στιγμή μαζί αναφορικά με το κομμάτι της βίας. Ναι. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς είναι τα πράγματα όταν κανείς ζει... Η βία μέσα στις φυλακές, μεταξύ κρατουμένων. Η βία μέσα και αυτό, φυσικά, και φαντάζομαι ότι επειδή δεν υπάρχει και το ανάλογο προσωπικό, τα φαινόμενα είναι όλο και μεγαλύτερα, γιατί δεν υπάρχει σωστός έλεγχος. Αλλά τι συμβαίνει και με την περίπτωση της βίας ανάμεσα στους κρατούμενους και σε εσάς τους υπαλλήλους, και κατά πόσο αισθάνεστε εσείς ασφάλεια καθημερινά στο λειτουργήμα που επιτελείτε? Κοιτάξτε, το δικό μας το επάγγελμα, μέσα σε εισαγωγικά λειτουργήμα, είναι ότι ερχόμαστε σε επαφή καθημερινή με τον κρατούμενο, άοπλοι, με το μόνο όπλο είναι το στόμα και το αυτί μας. Δεν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση, το έχουν καταλάβει και οι κρατούμενοι, δεν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση, γιατί έχουν καταλάβει ότι εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για το που είναι μέσα. Προσπαθούμε καθημερινά, υπερβάλλοντας δυνάμεις, να κάνουμε τη διαβίωσή τους καλύτερη μέσα στις φυλακές. Σας είπα, φτάνει και μόνο η στέρηση της ελευθερίας. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο τιμωρητικοί. Οι σχέσεις μας με τους κρατούμενους τα χρόνια που περνάνε, έχω 31 χρόνια υπηρεσίας, όσο περνάει ο καιρός γίνονται και καλύτερες. Μας καταλαβαίνουν και τους καταλαβαίνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Η πολιτεία και οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται. Αποφάσισαν να είναι μέσα σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει εμείς να τους βασανίσουμε περισσότερο. Δεν πρέπει να τους τιμωρήσουμε περισσότερο. Έχουν τιμωρηθεί ήδη. Άρα φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν στη φυλακή τη περιστατικά μας, όχι. Βασανισμού. Όχι, όχι. Σε καμιά περίπτωση. Είτε αυτό λέγεται σωματική είτε ψυχολογική βία. Γιατί υπάρχει και το τι κομμάτι της ψυχολογικής βίας.
Φυσικά. Τι είναι αυτό το οποίο λείπει συγκεκριμένα από το δικό σας σοφρονιστικό ίδρυμα εκεί στην ακριτική Ελλάδα? Εδώ στην ακριτική Ελλάδα, στην Κομοτήνη, εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να μειωθεί ο αριθμός των κρατουμένων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε πιο καλά στα καθήκοντά μας. Περισσότεροι, όταν έχουμε λιγότερους κρατούμενους, θα μπορέσουμε να αφιερώσουμε περισσότερη ώρα στον κάθε κρατούμενο, να ακούσουμε τα προβλήματά του, να στελεχωθεί το προσωπικό με επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα μας δώσει και εμάς, που είμαστε σοφρονιστικοί υπάλληλοι, τις κατευθύνσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στα καθήκοντα για τα οποία βρισκόμαστε εδώ. Περίπου πόσα τετραγωνικά μέτρα αναλογούν στο δικό σας σοφρονιστικό ίδρυμα ανακρατούμενο? Ενώ θα έπρεπε, σύμφωνα με τη συνθήκη της Ευρώπης, να είναι 6 τετραγωνικά για κάθε κρατούμενο, έχουμε φτάσει σε σημείο να είναι 0,75 του τετραγωνικού. Είναι εξωφρενικό, γιατί ξέρετε, καθώς σας μιλώ, από τη μία βεβαίως δεν ξεχνώ ότι αναφερόμαστε σε ανθρώπους που έχουν διαπράξει παραβατικές πράξεις, ναι. Από την άλλη όμως, δεν ξεχνώ επίσης ότι αναφερόμαστε σε ανθρώπους. Και νομίζω ότι αν ο καθένας από εμάς έβαζε λιγάκι τον εαυτό του στην θέση αυτών των ανθρώπων, θα μπορούσε να καταλάβει για ποιες συνθήκες μιλάμε. Δηλαδή, όχι αδίκως στην Ευρώπη θεωρούν ότι έχουμε άθλιες συνθήκες διαβίωσης κρατουμένων. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι τις περισσότερες καταδίκες για τις συνθήκες κράτησης σε φυλακές τις έχει η Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι τώρα τελευταία υπήρξαμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ναι. Έχουν αποζημιωθεί κρατούμενοι. Έχουν αποζημιωθεί κρατούμενοι για τον τρόπο κράτησης στις φυλακές. Και αυτό που συνήθως καταγγέλλεται είναι το γεγονός ότι στην περίπτωση που υπάρξει, ας πούμε, η ανάγκη και ανάγκη μεταγωγής, ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα, διότι εκεί δεν υπάρχει προσωπικό και έτσι λοιπόν μπορεί κάποιος να φτάσει σε πολύ κακό σημείο υγείας, προχωρημένης ασθένειας, για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα. Είμαστε τυχεροί που είμαστε μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, γιατί είναι δίπλα το νοσοκομείο της Κομοτηνής, αλλά από εκεί και πέρα, τι να σας πω, είναι πολύ δύσκολο η μεταγωγή. Κοιτάξτε, για να έρθει ένας κρατούμενος ο οποίος θα δικαστεί στη φυλακή της Κομοτηνής, πρέπει να έρθει στις φυλακές, να φύγει από την Κρήτη για να έρθει στην Κομοτηνή. Η ταλαιπωρία που υφίσταται είναι τεράστια. Συγγνώμη λίγο. Κάτι πρέπει να γίνει ούτως ώστε να υπάρχει μια τηλεδίκη, κάτι γίνεται σε αυτό, κάτι προχωράει σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι μεταγωγές είναι μεγάλη ασθένεια του συστήματος. Φαντάζομαι ότι αυτό το έχετε επισημάνει μέσα στα χρόνια, έτσι δεν είναι, στον Υπουργό? Ειδικά για την Κομοτηνή και για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που έχει έδρα το εφετείο της Κομοτηνής, είμαστε η μόνη περιφέρεια που δεν έχει τμήμα μεταγωγών, ούτως ώστε να οι κρατούμενοι οι οποίοι έρχονται για να δικαστούν στο εφετείο να μένουν σε τμήμα μεταγωγών και όχι μέσα στις φυλακές. Μάλιστα. Είναι επίσης ένα πάγιο που... αίτημά μας, το οποίο να δούμε πότε θα ευοδοθεί. Ελπίζω να ακούνε οι αρμόδιοι πραγματικά και να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάτι σε όλη αυτή την κατάσταση. Σίγουρα προσφέρεται, αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα εν κατακλείδη να πω ότι μείωση του αριθμού των κρατουμένων και αύξηση των υπαλλήλων, αυτό είναι το φάρμακο για να πάει μπροστά αυτή η σχέση μεταξύ κρατουμένων και υπαλλήλων. Και βέβαια έχει αρχίσει να συζητιέται, έτσι επιφανειακά βέβαια στην παρούσα φάση, και ένας νέος τρόπος αποσυμφορισμού των φυλακών, που είναι το σύστημα της ηλεκτρονικής επιτήρησης για κατοίκον περιορισμό. Και φυσικά φαντάζομαι ότι αυτό θα προσαρμοστεί στις παραβάσεις. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι για κάποιες ποινές ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον δούμε πόσο ότι ίσως να εφαρμοστεί. Αυτό. Πόσο καιρό το ακούτε? Η αλήθεια είναι ότι το ακούω πολλά χρόνια, απλώς τώρα τελευταία θεωρώ ότι είναι πιο εφικτό. Ελπίζω, γιατί το ακούω εδώ και μια δεκαετία και από τη συγκεκριμένη φυλακή δεν έχει δοθεί ποτέ η δυνατότητα σε κάποιο κρατούμενο να εκτίσει την ποινή του με βραχιολάκι.
Ας δούμε λοιπόν παρακάτω πώς θα πάνε όλα αυτά. Εμείς θα παραμείνουμε σε επαφή για να δούμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η κατάσταση εκεί αναφορικά με την αποσυμφόρηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά, να είστε εδώ. Καλά που μας δώσατε το βήμα να ακουστεί και η φωνή της ακριτικής Κομωτινής, της όμορφης Κομωτινής, και την πιο θερμή μου καλημέρα στους ακροατές σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ο Focus FM κάνει τη διαφορά ραδιόφωνο.